Φρέσκα και λαχταριστά, φρούτα και λαχανικά από τους παραγωγούς του Κάμπου στο Πυλί. Προσφέρονται και φέτος στις υπαίθριες λαχαναγορές που άνοιξαν όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Η παραγωγή προϊόντων σε πολλά στρέμματα που καλλιεργούνται μέχρι στιγμής είναι άφθονη, αλλά η διάθεσή τους είναι περιορισμένη προς το παρόν, καθώς οι μικρές πληρότητες στα ξενοδοχεία που προμηθεύονται ντόπια προϊόντα δεν επιτρέπει να απορροφηθεί όλη η παραγωγή, ενώ η διερχόμενοι λίγοι τουρίστες προς το παρόν δεν σταματούν για να πάρουν παρά μόνο λίγα φρούτα. Οι ντόπιοι επίσης, όπως μας είπαν εκεί στις πέθριες αγορές, έχουν περιορίσει επίσης τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα για το καθημερινό τραπέζι. Οι πέθριες αγορές πάντως άνοιξαν δίνοντας χρώμα και παραδοσιακή γεύση φρέσκων προϊόντων και η ευχή όλων είναι να πάνε καλά τα πράγματα και βέβαια να απορροφηθεί εξ ολοκλήρου η πλούσια παραγωγή του Κάμπου. Περάσαμε να δούμε τι καλά έχετε φέτος από παραγωγή. Εσείς είσαι αγρότησα? Εγώ είμαι η αγρότησα. Που σημαίνει ότι ασχολείσαι και με το χωράφι δηλαδή? Το χειμώνα πριν έρθω εδώ, ναι. Πριν έρθεις εδώ. Μόλις ανοίξει όμως και αρχίσει η παραγωγή. Είμαι εδώ, πουλάω και τα προϊόντα μου. Πουλάς τα προϊόντα. Τι παράγεις? Τα πάντα. Τα πάντα. Ό,τι βλέπετε. Έχουμε σας τα πόλα. Κρεμμύδια, τα πάντα, δικά μας παραγωγή, όλα, δικές μας παραγωγές. Πόσα στρέμματα καλλιεργείτε? 100-120. Αρκετά δηλαδή. Ναι. Και φυσικά δεν διαθέτει. Αυτά τα διπλοφυτεύουμε. Φυτεύουμε, τελειώνει η παραγωγή τους και ξανά φύτεμα από την αρχή. Από την αρχή. Είμαστε από το 1η Μαΐου εδώ μέχρι τέλος του Νοέμβρη. Ωραία. Και έχετε, βλέπω και φρέσκα αυγά και ό,τι... Τα πάντα, τα πάντα. Βλέπω ότι έρχονται και ντόπιοι να ψωνίσουν. Τα πάντα έχει ωραία. Τα πάντα. Γιατί ερχόμαστε από το Νεβάκι. Σήμερα τι θα μαγειρέψεις δηλαδή? Κολοκύθι με τα αυγό. Κολοκύθι με τα αυγό. Άρα ψένεις κολοκύθια. Οι ξένοι έρχονται να... Έρχονται και σταματάνε δηλαδή. Έτσι. Τους αρέσει. Τι προτιμούν να αγοράζουν? Τα πάντα. Καρπούζι, πεπόνι, φρούτα, φράουλες. Ντομάτες όσοι μένουν σε καρσονιέρες μέσα. Τα πάντα. Τα πάντα. Ναι. Έχουμε να πάει καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Σε όλο τον κόσμο υγεία. Καλά λέμε, δόξα τω Θεώ, αν και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είναι. Ελπίζουμε ότι θα πάμε καλύτερα. Για να πουλήσουμε. Ναι, ναι. Η παραγωγή ωστόσο είναι κανονική υπάρχει αυθονία. Ναι, ναι, ναι. Μπορείτε να το δείτε κιόλας, τα προϊόντα μας είναι καλά, είναι άριστα. Τι παράγετε? Ό,τι βλέπετε εδώ. Δηλαδή... Καρπούζια, πεπόνια, κρεμμύδια, πατάτες, ντομάτες. Μελιντζάνες, πιπεριές, κολοκυθάκια. Πουλάμε ό,τι παράγουμε. Ό,τι παράγεται. Φέτος, πώς είναι η διαδικασία της παραγωγής και σε σχέση με την άρδευση, αν υπάρχουν προβλήματα, το προϊόν αν είναι καλό, έτσι όπως... Τα προϊόντα μας είναι καλά. Με το νερό έχουμε ένα θεματάκι. Πώς δεν σημαίνει. Υπάρχει. Εντάξει, δεν υπάρχει. Υπάρχει ωράριο όμως λειτουργία. Ναι, ναι, ωράριο. Ναι, ναι. Οπότε πρέπει να προσαρμοστείτε με αυτό για να. Με τα ωράρια, ναι. Πρέπει να προσαρμοστούμε. Πόσα στρέμματα έχεις φέτος βάλει? Είναι γύρω στα 150 με 180. Πολλά. Εκεί. Πολλά, ναι. Εύχομαι να πάρω. Έψανε βάση τη περσινή σεζόν. Οπότε... Το ίδιο ευχόμαστε όλοι. Να πάμε καλά. Να πάμε καλά και έχει. Τα πάντα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε καταρχήν. Καλό καλοκαίρι. Πώς πάει φέτος η παραγωγή? Εντάξει, σχετικά με πέρυσι το ίδιο πράγμα νομίζω. Το ίδιο. Ότι... Έχετε δηλαδή βάλει... Ναι, κύριε, λίγο μας τα χαλάσανε. Mm-hmm. Αλλά πόσα στρέμματα φέτος καλλιεργείτε? Σχεδόν κάθε χρόνο τα ίδια και γύρω στα 200 στρέμματα. 200 στρέμματα, αρκετά. Mm. Και μεγάλη παραγωγή φαντάζομαι. Κάθε χρόνο το ίδιο, τα ξέρεις. Ναι, πολύ σκόπος. Πώς είναι φέτος τα προϊόντα που παράγει ο Κάμπος? Τι εννοείς πώς είναι το προϊόντα? Εννοώ η ποιότητά τους. Αν έχεις σημασία. Η δικιά μας ποιότητα. Τι θα σου πω, είναι πάντα εξαιρετική. Προσπαθούμε. Λέω αν ασχολείται με καινούργια ποικιλία, αν έχετε βελτιώσει. Όχι, δεν είναι. Τα προϊόντα είναι σχεδόν κάθε χρόνο τα ίδια. Τώρα εμείς τι προσπαθούμε? Πιστεύω πως και όλοι το ίδιο κάνουν.
να είναι καλά τα προϊόντα, με την έννοια δηλαδή των φαρμάκων και όλα αυτά. Ναι, αυτό ακριβώς. Να προσέχουμε τις λιπάνσεις μας. Όλα αυτά τέλος πάντων το επιτρέπει ο νόμος. Και αυτό κάνουμε. Και από ό,τι βλέπω είναι και έχουμε ωραία ντομάτα φέτος. Η αλήθεια είναι ότι η ντομάτα μας δεν είναι τόσο καλή, η δική μας ντομάτα φέτος, γιατί οι κερί μας τα χάλασαν λίγο, όπως είπα και πριν. Αλλά εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Γιατί βάζουμε καινούργιες φυτείες, οπότε, δηλαδή να μην πάει η πρώτη φυτεία καλά, θα πάει η δεύτερη, ας πούμε, θα πάει η τρίτη. Οπότε είναι η μία ή η άλλη. Πόσες φορές κάνεις παραγωγή, ας πούμε, στην ντομάτα για παράδειγμα? Τώρα πόσες φυτείες βάζω, να σου πω την αλήθεια, αυτά δεν είμαι και πολύ σίγουρη. Λέω 4 φυτείες, 5 φυτείες. Ωραία. Ωραία. Είμαι πολύ σίγουρη. Τα προϊόντα πού διατίθενται, εκτός βέβαια από εδώ την πέθρια αγορά? Στα ξενοδοχεία που φέτος η κατάσταση είναι όπως είναι. Για πες μου περίπου πώς εξελίσσεται. Και στον πάγκο, εντάξει, δεν έχουμε τώρα τα περσινά τα δεδομένα. Δεν έχουν πληρότητες δηλαδή και δεν αγοράζουν. Και δεν φεύγουν όπως φεύγανε πέρυσι. Ωστόσο αγοράζουν τοπικά προϊόντα. Ναι, βεβαίως. Είναι την εξαιρετική ποιότητά τους. Οι ξένοι, οι περαστικοί, εδώ στην υπαίθρια αγορά. Οι περαστικοί ζητάνε συνήθως φρούτα, που εμείς δεν παράγουμε φρούτα, δηλαδή πέρα από το καρπούζι δεν μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο. Αλλά εντάξει, φέτος δεν σταματάνε κιόλα, γιατί δεν υπάρχει και κόσμος. Δηλαδή πέρυσι, ας πούμε, θα σταματούσαν και 15-20 τουρίστες, ας πούμε, περνώντας από εδώ. Φέτος θα σταματήσει ένας, δύο. Και όποιοι έρχονται εδώ να πάρουν τα φρέσκα. Βέβαια. Άρα εξακολουθεί να στηρίζεται και η υπαίθρια αγορά στον ντόπιο πληθυσμό. Αλλά βλέπεις, ρε παιδί μου, μια πτώση. Δηλαδή δεν είναι αυτό που ήταν κάθε χρόνο. Ο κόσμος θα έρθει, θα πάρει συγκεκριμένα πράγματα. Δεν θα πάρει τη σακούλα και θα γεμίσει όπως χωρίς να το σκεφτεί. Και δεν θα πετάξει. Ναι, θα πάρει ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Θα πάρει τρία κολοκυθάκια. Θα πάρει ένα αγκουράκι, θα πάρει ένα κρεμμύδι, συγκεκριμένα πράγματα της ημέρας και θα έρθει μετά από δύο μέρες πάλι. Κατάλαβες, αυτό γίνεται. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ, εύχομαι καλό, και εγώ σε όλο τον κόσμο και εντάξει, νομίζω θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Και εμείς θα ελπίζουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά.